αρχίζουμε μια καινούργια σειρά θεμάτων που ελπίζουμε πρώτα Θεός να καλύψουμε τις ομιλίες του καλοκαιριού. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα βιβλίο από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι το βιβλίο Ιησούς του Ναζίρ, το οποίο είναι ιστορικό βιβλίο και επειδή έχει μία πλοκή ιστορική και ο τρόπος αυτός βοηθάει πάρα πολύ στις ομιλίες στο να καταλάβουμε όλοι και οι πιο απλοί άνθρωποι να καταλάβουν σπουδαία πράγματα, επειδή μπαίνει το στοιχείο της ιστορίας. Γι' αυτό πάντοτε, όπως έχετε προσέξει, διαλέγω βιβλία που έχουν μέσα το ιστορικό στοιχείο. Και ότι βέβαια χρησιμοποιούμε την Παλαιά Διαθήκη παραλλήλως με την Καινή Διαθήκη, αυτό το γνωρίζετε πλέον το γιατί. Διότι, όπως και παραδείγματο χειμώνα, είχαμε από τα Ευαγγέλια. Είχαμε τα πάθη του Χριστού, των μυστικών δίπλων, Καινή Διαθήκη. Ενώ τώρα, το καλοκαίρι, φέρνουμε Παλαιά Διαθήκη. Και στην Άρισα, κατά παρόμοιον τρόπο, διατηρώ τη μία φορά τη μία μου ομιλία Καινή Διαθήκη, την Κυριακή, τη δεύτερη Παλαιά Διαθήκη. Ώστε να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός, ο αρμονικός συνδυασμός Καινής και Παλαιάς, για να μπορούμε να καταλάβουμε την Καινή Διαθήκη όπως μας προβάλλεται από τον θεμέλιον που λέγεται Παλαιά Διαθήκη, αλλά και να καταλάβουμε την Παλαιά Διαθήκη με το φως της Καινής Διαθήκης. Και έτσι να δούμε ότι έχουμε πραγματικά μία πίστη ότι συνδέονται αυτά ίσο Θεός και ο οποίος διαρκώς αποκαλύπτεται μέσα στην ιστορία. Κάποιος με έλεγε ότι η Ιουδαϊκή θρησκεία είναι χωριστή από τη Χριστιανική θρησκεία. Λέω, δεν είναι δύο θρησκείες. Είναι απλώς μία πίστη η οποία δια τους Εβραίους σε ένα σημείο σταμάτησε. Δεν είναι τίποτε άλλο η Αγία Γραφή παρά η αποκάλυψη του Θεού. Αυτό είναι η Αγία Γραφή, είναι η αποκάλυψη του Θεού. Αυτή η αποκάλυψη του Θεού γίνεται προοδευτικά. Και όταν θα θέλαμε να κυριολεκτήσουμε τι ακριβώς είναι η αποκάλυψη του Θεού, βεβαίως δεν είναι τόσο κυρίως η διδασκαλία ηθική την οποία θα μας ζητήσει ο Θεός ως προς τα σχέσεις μας με Εκείνον, όσο κυρίως είναι η αποκάλυψη του ονόματός Του. Αυτό είναι το θεμελιώδες και το βασικό, η αποκάλυψη του ιδίου του Θεού. Όταν λέμε το όνομα του Θεού, εννοούμε τον ίδιο τον Θεό. Πώς ο Θεός αποκαλύπτεται, ποιος είναι ο Θεός. Από τη στιγμή που θα γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, αυτομάτως ρυθμίζουμε και τη σχέση μας απέναντί Του. Γιατί αν ο Θεός είναι η φύση, άλλη θα είναι η σχέση μας απέναντί Του και άλλη θα είναι αν ο Θεός είναι υπερβατικός, δηλαδή η ουσία του Θεού είναι έξω από τη δημιουργία. Όπως και πολύ διαφορετική θα είναι η συμπεριφορά μας εάν πούμε ότι δεν υπάρχει Θεός. Βλέπετε σήμερα πως ρυθμίζουν τη ζωή τους οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό. Ρυθμίζουν η ληστικότητα. Συνεπώς, το θεμελιώδες δεν είναι η ηθική. Το θεμελιώδες είναι ποιος είναι ο Θεός. Αυτό καθορίζει την πορεία μιας θρησκείας ή το περιεχόμενο μιας θρησκείας. Έτσι, ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ξεκινάει να αποκαλύπτει τον εαυτόν Του. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε δύο φάσεις αποκαλύψεως. Δύο φάσεις αποκαλύψεως. Και στην Καινή Διαθήκη έχουμε την τρίτη και τελευταία. Έτσι, στον Αβραάμ εμφανίζεται ο Θεός με το όνομα Θεός. Δεν θα μείνω τώρα να αναλύσω το θέμα γιατί το έχουμε αναλύσει. Στον Μωυσέα εμφανίζεται με το όνομα Κύριος, Γιαχβέ. Και στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται με το όνομα Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός είναι ένας. Είναι αυτός ούτως, ο ίδιος ο Θεός είναι. Αλλά απλώς προοδευτικά αποκαλύπτει το όνομά Του εις τους ανθρώπους. Και συνεπώς δεν έχουμε δύο θρησκείες. Έχουμε μία. Οι Εβραίοι εσταμάτησαν εις τις δύο φάσεις αποκαλύψεως. Ότι ο Θεός είναι Θεός και Γιαχβέ, Κύριος. Ότι είναι τριαδικός, αυτό δεν το απεδέχτησαν, δεν προχώρησαν, δεν επίστευσαν και έμειναν
μόνο εις τις δύο φάσεις. Έτσι, κάνοντας την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη παραλλήλως, μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε δυο ξεχωριστά πράγματα, αλλά έχουμε ένα και το αυτό σε μία προοδευτική πορεία. Αυτά όλα οπωσδήποτε πρέπει να τα καταλαβαίνουμε, γιατί αν δεν τα καταλαβαίνουμε και φεύγουμε μόνο ακούγοντας μία ιστορία και τίποτε άλλο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα έχει κέρδος. Αλλά αυτά μεν ως προς το θέμα γιατί παίρνουμε βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και φέτος. Και πέρσι και πρόπερσι και πτυρούς έχουμε πάρει, αν θυμίστε, και τον Τοβίτ έχουμε πάρει. Πέρσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει για τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ελισαίο, αν θυμίστε, και το καθεξής. Τι γένεση έχουμε πάρει και την έξοδο επιπλέον στην Λάρισα έχω πάρει. Τώρα, να κάνουμε μία γενική εισαγωγή στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Όπως θα ξέρετε, η Παλαιά Διαθήκη αποτελείται από 49 βιβλία. Τα βιβλία αυτά της Παλαιάς Διαθήκης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στα λεγόμενα ιστορικά, στα λεγόμενα ποιητικά και στα λεγόμενα προφητικά. Είναι πολύ φανερή αυτή η διαίρεση και την καταλαβαίνουμε εύκολα. Όταν λέμε ιστορικά βιβλία, εννοούμε τα βιβλία εκείνα που περιέχουν την ιστορία του Ισραήλ. Ένα από τα βιβλία αυτά είναι και το βιβλίο που θα αναλύσουμε φέτος, εν Θεώ. Το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Τα ποιητικά βιβλία είναι η Ψαλμή, είναι η Σοφία Σολομώντος, οι Παρηγίες κτλ. Εκκλησιαστής κλπ. Και τα προφητικά βιβλία είναι ο προφήτης Ισαΐας, η Ερεμία κτλ. Δηλαδή τα βιβλία εκείνα που γράφουν οι προφήτες και αναφέρονται σε προφητείες. Φυσικά και τα ιστορικά βιβλία έχουν προφητείες και τα ποιητικά βιβλία έχουν προφητείες, όπως και τα προφητικά βιβλία έχουν ιστορία και ποιήση. Δηλαδή, στα ιστορικά βιβλία συναντάμε και την ποιήση και την ποιήση, αλλά και την προφητεία. Στα προφητικά και την ιστορία και την ποιήση. Και στα ποιητικά συναντούμε και την ιστορία και την προφητεία. Αλλά κυρίως όμως, ένα από τα τρία στοιχεία είναι εμφανέστερο. Και έτσι, στα ποιητικά βιβλία, στους ψαλμούς επί παραδείγματι, λέμε, είναι ποιητικών βιβλίων οι ψαλμοί, διότι η μορφή που προσφέρεται του κειμένου είναι ποιητική. Ή το βιβλίο της γενέσεως που κάναμε πέρυσι είναι ιστορικό, γιατί αναφέρεται στην ιστορία. Στην ιστορία του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και το καθεξής. Αν θα θέλαμε να δούμε τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, σημειώσατε ότι στην Καινή Διαθήκη ποιητικά βιβλία δεν έχουμε. Έχουμε από τα 27 βιβλία, τα πέντε βιβλία, τα τέσσερα Ευαγγέλια και οι Πράξεις είναι ιστορικά βιβλία. Ιστορικά. Τα άλλα, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου 14 και 7 καθολικές επιστολές, είναι επιστολημιαία φιλολογία, δηλαδή προσφέρεται ο Λόγος του Θεού υπό τη μορφή επιστολών. Και έχουμε ένα μόνο προφητικό βιβλίο, το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ποιητικά βιβλία, με την έννοια που μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε. Άλλο τώρα, ότι μέσα σε όλα αυτά, συναντάμε και το προφητικό στοιχείο, συναντάμε και το ποιητικό στοιχείο. Άλλο θέμα αυτό. Γενικά, όταν θα θέλαμε να δούμε τα ιστορικά βιβλία και της Καινής και της Παλαιάς, αλλά ειδικότερα της Παλαιάς Διαθήκης, για την οποία και θα γίνει και εκτενέστερος λόγος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα εξής. Ότι ένα ιστορικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι μία ιστορία όπως θα γραφόνταν σήμερα, όπως καταλαβαίνουμε σήμερα την ιστορία. Δηλαδή, σήμερα
Υπάρχει η ιστορική κριτική έρευνα. Η ιστορική κριτική έρευνα. Δηλαδή, ένας που θέλει να γράψει ιστορία θα αναζητήσει αρχεία, βιβλία, πληροφορίες, γραπτά, μνημεία, ό,τι έχει. Θα πάει σε βιβλιοθήκες, θα τρέξει από εδώ, θα τρέξει από εκεί, θα δει μνημεία, ό,τι βρει, ό,τι θα περισσώσει, ό,τι έχει περισσωθεί, και βάσει αυτών θα κάνει, θα γράψει μια ιστορία. Αλλά όταν θα καθίσει να γράφει και την ιστορία, θα κάνει και μια κριτική. Δηλαδή, δεν θα γράφει ό,τι βρίσκει μπροστά του, αλλά θα κάνει και μια σύγκριση και θα λέγει, θα κάνει μια κριτική, συγγνώμη, και θα λέγει, αυτό είναι γνήσιο, είναι αληθές, μήπως δεν είναι αληθές. Θα αντιπαραβάλει αυτό το γεγονός με ένα άλλο γεγονός και ούτω καθεξής, εις τρόπον ώστε να κάνει αυτήν, όπως σας είπα, την ιστορική κριτική έρευνα, και έτσι θα γράψει ιστορία. Ο σκοπός με τον οποίο θα γράψει ιστορία ένας ιστορικός δεν είναι άλλο από το να εκθέσει απλώς τα ιστορικά γεγονότα. Θα τα βάλει με τη σειρά τους και να τα περιγράψει. Τίποτε άλλο. Αυτό και μόνο. Γράφει ιστορία για την ιστορία. Όταν λέμε ιστορικά βιβλία στην Παλαιά Διαθήκη, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι το εντελώς ξεχωριστό. Πρώτα-πρώτα, τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δεν φροντίζουν να γράψουν ιστορία σε μία αυστηρή αλληλουχία. Δηλαδή, που να είναι το ένα γεγονός μετά το άλλο, εις τρόπον ώστε ο συγγραφέας να πει, α, αυτό είναι πιο μπροστά, θα το γράψω πιο μπροστά, ύστερα από ένα άλλο γεγονός που γράφεται κατόπινό. Και το καθεξής. Φροντίζει πολύ στην χρονολογική ακρίβεια και στην περιγραφή των γεγονότων χρονολογικώς. Αυτό δεν το συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως και στα Ευαγγέλια, δεν το συναντάμε. Μπορεί ένας Ευαγγελιστής να γράψει ένα γεγονός που είναι προθύστερο. Δεν ενδιαφέρει αυτό. Γι' αυτό και δυσκολευόμαστε πολλές φορές να τοποθετήσουμε ιστορικά, χρονικά, χρονολογικά ένα γεγονός. Δυσκολευόμαστε πολύ. Γιατί απλούστατα, ο σκοπός που θα γραφτεί ένα ιστορικό βιβλίο είναι πρωτίστως και κυρίως διδακτικός. Έτσι, η ιστορία που θα δούμε λίγο πιο κάτω στο βιβλίο του Ιησού του Δαβίδ, που καλύπτει 50 χρόνια, δεν είναι παρά περιστατικά μόνο. Δεν υπάρχει μία αλληλουχία των γεγονότων ότι μετά από αυτό γίνει εκείνο, μετά γίνει εκείνο, μετά γίνει εκείνο, κατά αυστηρό τρόπο. Όχι. Απλώς μόνο περιστατικά. Και ποια περιστατικά? Εκείνα που θα εξυπηρετούσαν τον διδακτικό σκοπό του βιβλίου. Και όχι απλώς για να κάνουμε ιστορία. Σε όλα αυτά τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης συναντούμε τον εξής κύκλο, τον οποίο δεν συναντούμε στα ιστορικά βιβλία τα κοσμικά. Είναι ο εξής κύκλος. Παρουσιάζεται η αμαρτία στο λαό, πάντα το αντικείμενο είναι ο Ισραήλ, ο λαός. Παρουσιάζεται η αμαρτία, έρχεται η τιμωρία από τον Θεό με υποδούλωση σε κάποιο λαό, χάσιμο μιας μάχης και υποδούλωση σε ένα λαό. Μετά επέρχεται μετάνοια του λαού του Ισραήλ και γίνεται η αποκατάσταση με τη συγχώρεση και την απελευθέρωση. Μόλις κλείσει αυτός ο κύκλος, ο λαός πάλι απομακρύνεται από τον Θεό, αποστατεί, πάλι πέφτει τιμωρία, πάλι μετάνοια, πάλι η αποκατάσταση και το καθεξής. Έχουμε συνεπώς αυτούς τους διαγραφωμένους κύκλους μέσα στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι οι ιερείς συγγραφείς θα γράψουν μόνον ό,τι θα εξυπηρετούσε αυτό το πράγμα. Για να φανεί ότι ο λαός που αμαρτάνει τιμωρείται και όταν μετανοεί συγχωρείται από τον Θεό. Αλλά αυτό το πράγμα είναι άγνωστο στην κοσμική λεγόμενη ιστορία. Γι' αυτό και τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης λέγονται ιερά ιστορία. Διότι βλέπουμε να επεμβαίνει ο Θεός κατά έναν φανερό τρόπο. Και επειδή υπάρχει αυτό το σχήμα, αυτός ο κύκλος τιμωρίας, αμαρτίας, τιμωρίας, μετανοίας και συγχωρήσεως, γι' αυτό τα βιβλία τα ιστορικά της Παλαιάς Διαθήκης έχουν, όπως σας είπα, διδακτικό χαρακτήρα. Κατόπιν,
πολλά ιστορικά βιβλία έχουν προβολή μόνο κάποιου ή κάποιων προσώπων, μεγάλων προσώπων. Είτε μεγάλο πρόσωπο στην ευσέβεια, είτε μεγάλο πρόσωπο στην ασέβεια. Θα δείτε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί να προβάλλει ένα μεγάλο πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο του Ιησού του Ναβί. Αλλά εδώ όμως συμπλέκονται και πολλά άλλα πράγματα, όπως η ιστορία του Ισραήλ. Το κύριο μέρος δεν είναι η ιστορία του Ισραήλ. Το κύριο μέρος είναι να φανεί τι ο Θεός δίνει και πώς προβάλλεται το πρόσωπο του Ιησού του Ναβί. Είναι δευτερεύον στοιχείο η ιστορία του Ισραήλ. Αντιθέτως, έχουμε άλλα βιβλία, όπως είναι το βιβλίο της Ρουθ ή το βιβλίο της Ιουδίτ ή το βιβλίο της Εστίρ ή του Τοβίτ, τα οποία βιβλία είναι ιστορικά, αλλά δεν έχουν τίποτα από την ιστορία του Ισραήλ, εκτός από την μια πτυχή έχει μόνο της Ιουδίτ, μια πολύ μικρή πτυχή, πολύ μικρή πτυχή, δευτερεύοντα στοιχεία. Είναι το βιβλίο της Εστίρ, της Ρουθ δεν έχει τίποτε και του Τοβί το βιβλίο μια ελαχίστη πτυχή ότι οι Ισραηλίτες βρίσκονται εχμάλωτοι στην Νιουδί. Πρωτίστως και κυρίως προβάλλονται πρόσωπα. Στο βιβλίο της Ρουθ προβάλλεται η Ρουθ, το είχαμε κάνει την ίδια. Στο βιβλίο της Ιουδίτ, η Ιουδίτ. Στο βιβλίο του Τοβί, ο Τοβί και ο Τοβίας και στο βιβλίο της της Εστίρ προβάλλεται η Εστίρ που είναι Ιουδαία και γίνεται βασίλισσα γυναίκα του Αρταξέρξου κτλ. Ένα περιστατικό. Εκεί προβάλλεται μάλιστα ο Μαρδοχαίος και η Εστίρ. Δηλαδή προβάλλονται πρόσωπα. Ή προβάλλεται ο Αμάν, πρόσωπο κακών, εκεί στο βιβλίο της Εστίρ. Ή προβάλλεται, ξέρω εγώ, ένα Ναβουχοδονόσορ κάπου αλλού, κακών πρόσωπων, περιπτύσσει στο βιβλίο του Δανίη και το καθεξής. Έχουμε έτσι μεγάλα πρόσωπα ασεβή και μεγάλα πρόσωπα ευσεβή, τα οποία είναι υποδείγματα. Άλλοτε μεν προς μίμηση, άλλοτε δε προς αποφυγή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, για να τελειώνω πάνω στην γενική αυτή εισαγωγή, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι οι βάσεις της πτώσεώς μας και της σωτηρίας μας είναι ιστορική. Δεν ξεχνάτε ποτέ αυτό. Δηλαδή, το ότι έπεσαν οι άνθρωποι εις τον Παράδεισο, αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Είναι μια ιστορία. Είναι η πρώτη ιστορία πάνω στη γη. Ότι οι πρωτόπλαστοι έπεσαν. Αυτή η πτώση είναι γεγονός. Δεν είναι μια αλληγορία. Προσέξτε σας παρακαλώ. Δεν είναι μια αλληγορία. Δεν είναι ένας μύθος. Δεν είναι μια ιστορία που θα θέλαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για να παραστήσουμε το γιατί πάνω στη γη άνθρωποι υποφέρουν και φτιάχνουμε αυτόν τον λεγόμενο φιλοσοφικό μύθο, αν θέλετε, για να δημιουργήσουμε από εκεί και να αντλήσουμε συμπεράσματα ή να βασίσουμε μια θεωρία μας γιατί υποφέρουν οι άνθρωποι. Τίποτε από όλα αυτά. Η πτώση των πρωτοπλάστων είναι γεγονός. Αν έτυχε κάποια πρωία ο ήλιος, οι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, ήσαν μέσα εις τον Παράδεισο του Θεού, πάνω στη γη. Ο Θεός τους είχε δώσει την εντολή, δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν. Μπαίνει ο διάβολος, τους παροτρύνει, τρώγουν τον καρπόν. Πραγματικά συνέβησαν έτσι ακριβώς και στη συνέχεια έπεσαν. Μην το ξεχνάτε αυτό ποτέ. Θα ακούσα τα παιδιά σας να σας κουβαλάνε στο σπίτι αυτά τα ανομολόγητα, ότι ο δάσκαλος μας είπε ή ο καθηγητής μας είπε στο σχολείο ότι ο Αδάμ, η ιστορία του Αδάμ και της Εύας είναι ένας μύθος ή δεν ξέρω τι άλλα. Παραμύθια είναι αυτά που λένε αυτοί. Ενώ το θέμα της πτώσεως είναι γεγονός. Όπως γεγονός είναι και ο άλλος πόλος της υποθέσεως, η σωτηρία μας. Διότι ο Ιησούς Χριστός είναι πραγματικά η ενανθρώπιση του Θεού και είναι η ιστορία που μπαίνει μέσα στην ιστορία ο Θεός για να μας σώσει. Πώς είναι δυνατόν ποτέ ο ένας πόλος να είναι μύθος και ο άλλος πόλος να είναι γεγονός, ή και τα δύο θα είναι μύθοι ή και τα δύο θα είναι γεγονότα.
Έχει λοιπόν, εάν ο Ιησούς Χριστός είναι γεγονός, η σωτηρία μας, τότε και η πτώση μας είναι γεγονός. Είναι πραγματικότητα. Διότι αλλιώτικα τότε ο Χριστός γιατί ήρθε να μας σώσει. Από τι, αν υποτεθεί ότι η πτώση μας δεν είναι γεγονός. Και αν ο θάνατος δεν είναι αποτέλεσμα αυτής της πτώσεως, αλλά είναι ένα φυσικό πράγμα. Τότε, τότε πάντα οι άνθρωποι θα γεννιούνται και θα πεθαίνουν, ουδέποτε θα αναχυθούν και δεν υπάρχει σωτηρία. Όπως βλέπετε, αμέσως φτάνουμε σε ένα διέξοδο, σε ένα μηδέν. Εάν υποτεθεί ότι δεχθούμε ότι το ξεκίνημα της πτώσεως ήταν ένας μύθος, ένα τίποτα, απλά μια αλληγορία, μια ιστορία έτσι, και να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα, να στηρίξουμε μια εξήγηση, μια ερμηνεία, μια θεωρία, τίποτε άλλο. Έτσι, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, μα ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι οι βάσεις της σωτηρίας μας είναι γεγονότα, είναι ιστορία. Γι' αυτό και ο Χριστός έγινε ιστορικό πρόσωπο, μπήκε μέσα στην ιστορία και τοποθέτησε επάνω σε ιστορική βάση τη σωτηρία μας, που όταν θα έρθει κάποια μέρα, ποια μέρα, να, μία από αυτές που περνάμε τις μέρες, ποιες μέρες, τι θα πει μέρες, πώς μετράμε τον χρόνο, τον μετράμε με την ανατολή και τη δύση του ηλίου, ανατέλει ο ήλιος, βγει ο ήλιος, ανατέλει ο ήλιος, βγει ο ήλιος, έτσι μετράμε τον χρόνο. Και τι λέμε, τόσες περιφορές έκανε η γη γύρω από τον εαυτό της, πόσες, 365, τόσες μέρες έχουμε, μια περιφορά γύρω από τον ήλιο, αποτελεί ένα χρόνο. Αυτό θα πει κάποια μέρα, θα πει κάποιος χρόνος, ένα έτος. Λοιπόν, θα έρθει κάποια ημέρα που θα ανατείλει ο ήλιος και δεν θα δείξει. Και θα είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αυτή θα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Πώς λοιπόν μπορούμε να λέμε, εάν υποτεθεί ότι η πτώση μας θα ήταν ένας μύθος, ότι αυτό θα αποτελούσε ομοίως μια ιστορία. Θα πρέπει λοιπόν και η Δευτέρα του Χριστού παρουσία να είναι ένας μύθος. Δεν είναι. Είναι ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, τη μέθοδο που διαλέγει η Αγία Γραφή για να διδάξει είναι ιστορία. Τώρα σας δικαιολόγησα γιατί χρησιμοποιεί την ιστορική μέθοδο. Διότι μέσα από τα γεγονότα θα βγάλεις τα συμπεράσματά σου. Και τα συμπεράσματά σου θα βγουν μέσα από αυτή την πραγματικότητα. Αυτό είναι θεμελιώδου σημασία. Βλέπετε, διηγούμε την ιστορία του Χριστού. Μήπως δεν γράφει. Μήπως δεν γράφει. Αγαπητοί μου, βλέπετε ότι δεν μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε την ιστορία. Γι' αυτό και οι πατέρες εκκλησίας μας, όταν ξεκινούσαν να κατηχήσουν το λαό, πάντα χρησιμοποιούσαν την ιστορία. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος. Ο πρώτος και ο κύριος και ο βασικός και ο θεμελιώδης. Δευτερεύοντα στοιχεία είναι ότι χρησιμοποιώντας ένα ιστορικό βιβλίο, απλώς η ύλη προσφέρεται ανετότερα, καλύτερα, για λόγους παιδαγωγικούς. Διότι αλλιώς θα φύγετε και θα θυμόσαστε μια ιστορία, και αλλιώς θα φύγετε και τίποτα δεν θα θυμόσαστε, εάν δεν σας πω καμία ιστορία. Επί παραδείγματι, όλα αυτά που σας είπα, ας πούμε ότι τα καταλάβατε. Και εύχομαι να τα καταλάβετε, γιατί και εγώ τα λέμε. Για να τα καταλάβετε. Γιατί αν δεν τα καταλάβετε, τότε δεν λέμε τίποτα. Προσέξτε τώρα. Αν σταματήσω σε αυτό το σημείο και πάτε σπίτι σας και σας ρωτήσουν στο σπίτι σας σήμερα τι σας είπε ο πατήρ Αθανάσιος, αμφιβάλλω αν θα μπορέσετε να πείτε αυτά που σας είπα. Δεν θα μπορέσετε. Μπορεί να καταλάβατε, αλλά δεν θα μπορέσετε να μεταδώσετε. Και ύστερα από λίγο καιρό ενδεχομένως και να τα ξεχάσετε αυτά που σας είπα εδώ. Αντιθέτως, άμα σας πω την ιστορία παρακάτω, θα πείτε, μας είπα αυτή την ιστορία. Και η ιστορία δεν ξεχνιέται. Και άμα θα θυμάσαστε την ιστορία, τότε θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή από την ιστορία να αντλείτε την διδασκαλία που χρειάζεστε. Να ποια είναι η αξία λοιπόν της ιστορίας. Να γιατί, για μια ακόμη φορά, με τη βοήθεια του Θεού, διαλέγουμε ιστορικό βιβλίο και για τα φετινά μας, καλοκαιρινά μας θέματα. Τώρα μια πολύ πολύ μικρή και σύντομη εισαγωγή στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Το βιβλίο του Ιησού του Ναβί είναι το πέμπτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Τα πέντε πρώτα τα έγραψε ο Μωυσής. Το έκτο βιβλίο το έγραψε ο Ιησούς του Ναβί. Είναι ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού.
πλην ελαχίστων σημείων που δεν έχουν και πολύ σημασία. Όπως περιπίνω ο θάνατος του Ιησού του Ναβί, φυσικά δεν έγραψε ήδη στο θάνατό του. Όπως και το τελευταίο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, που γράφει τον θάνατο του Μωυσέως, φυσικά δεν το έγραψε αυτό ο Μωυσής, το έγραψε ο Ιησούς του Ναβί. Έτσι, το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από τον ίδιο τον Ιησού του Ναβί και αποτελεί μία συνέχεια των πέντε πρώτων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Συνέχεια χρονική. Και τόσο είναι δεμένο με τα πέντε πρώτα βιβλία, ώστε να θεωρείται από πολλούς ότι δεν έχουμε πεντάτευχον, αλλά έχουμε εξάτευχον. Δηλαδή, πεντάτευχος λέγονται τα πέντε πρώτα βιβλία, αλλά λένε εξάτευχος για να συμπεριλάβουν και το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε γύρω στο 1400 π.Χ. Όπως σας είπα, το γράψε ο Ιησούς του Ναβί και περιέχει την ιστορία 50 ετών. Δηλαδή κλείνει μια ιστορία που καλύπτει περίοδο 50 χρόνια. Ο σκοπός που γράφτηκε το βιβλίο αυτό δεν είναι ιστορικός. Δηλαδή δεν γράφτηκε για να διασωθεί η ιστορία του Ισραήλ. Βεβαίως και αυτό είναι ένας σκοπός, αλλά είναι δευτερεύον σκοπός. Σύμφωνα με εκείνα τα πρώτα που σας είπα. Ο κύριος σκοπός του βιβλίου που γράφτηκε, όπως και όλων των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, των ιστορικών βιβλίων, είναι ο εξής. Να δειχθεί ότι ο Θεός είναι πιστός εις τις υποσχέσεις του. Διότι αν ήταν ο λόγος καθαρά ιστορικός, θα έπρεπε να κρατούσαν αρχεία οι Εβραίοι και να γράφανε ιστορία πάντοτε σε όλη την περίοδο της ζωής των. Αλλά να φανταστείτε ότι έχουμε και ανάμεσα στην ιστορία τους 2,5-3 αιώνες που δεν έχουμε τίποτα από ιστορικά βιβλία. Ξέρετε ότι θα πει να περάσουν 3 αιώνες και να μην έχουμε κανένα ιστορικό βιβλίο. Τίποτε. Που σημαίνει ότι κάτι το αξιόλογο δεν υπήρχε να γραφεί, όχι από πλευράς ιστορίας, από πλευράς να δειχθεί κάτι από τον Θεό. Έτσι, το κύριο και το βασικό είναι αυτό. Να δειχθεί ότι ο Θεός κάνει αυτό ή κάνει εκείνο. Το προκείμενο βιβλίο μας, Ιησούς του Ναβί, είναι να φανεί ότι ο Θεός, δεν το ξέρετε ποτέ, είναι βασικό μέσα σε όλο το βιβλίο αυτό. Ότι ο Θεός, εκείνα που υπεσχέθη στον Μωυσέα, καλύτερα, εκείνα που υπεσχέθη στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώ, ότι θα δοθεί η γη Χαναάν, θα δοθεί ως κληρονομία εις τους απογόνους αυτών των πατριαρχών και ότι είπε στον Μωυσέα ότι θα βγάλω το λαό από την Αίγυπτο και θα τον φέρω στη γη της Επαγγελίας, η οποία γη Χαναάν ήταν γεμάτη από λαούς και βασίλεια και ότι θα γίνει δική τους των Εβραίων κατοικία, των Εβραίων πατρίδα θα γίνει αυτό. Και να σημειωθεί μάλιστα ότι ο Μωυσής δεν μπήκε μέσα στη γη Χαναάν, απέθανε. Και κάτι ακόμη. Εκείνοι που βγήκαν από την Αίγυπτο, επειδή είχαν αμαρτήσει, απέθαναν όλοι. Έμειναν τα παιδιά τους. Μόνον δύο που γεννήθηκαν στην Αίγυπτο μπήκαν στη γη της Επαγγελίας. Από 2 εκατομμύρια, μόνο 2 ψυχές, 2 άνθρωποι μπήκαν στη γη της Επαγγελίας. Είναι ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Και τούτο δεν είχαν αμαρτήσει οι Εβραίοι, δηλαδή οι μεγάλες ηλικίες. Μόνον όσοι ήσαν μέχρι 20 ετών, αυτοί που γεννήθηκαν δηλαδή στην έρημο, γιατί 40 χρόνια μείνανε στην έρημο, αυτοί μόνο μπήκαν στη γη της Επαγγελίας. Πού είναι εκείνοι που λένε, καλά τόσα εκατομμύρια άνθρωποι πέρασαν από πάνω από τη γη. Όλοι θα πάνε στην κόλαση όσοι αμαρτήσανε. Δεν θα μας διπηθεί ο Θεός. Εδώ βλέπετε ότι από 2 εκατομμύρια ανθρώπους ο Θεός χαρίζεται μόνο σε 2 ανθρώπους. Το βλέπετε αυτό. Είναι τύπη, αγαπητοί μου, της σωτηρίας μας όλοι αυτοί. Δεν μπήκε μέσα ούτε ο Άρων, ούτε ο Μωυσής. Ούτε ο Μωυσής δεν μπήκε, γιατί και εκείνος είχε κάποτε αγανακτήσει με κάτι. Να μην τα λέμε τώρα όλα και θα αργήσουμε πολύ. Έτσι βλέπουμε
ότι ο λαός που θα μπει στη γη της Επαγγελίας δεν ξέρει τίποτα από την ιστορία. Μάρτυρες μόνο της ιστορίας είναι δύο άνθρωποι, διότι ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσεται πάνω ρήμα. Δύο είναι οι μάρτυρες ότι φύγαν από την Αίγυπτο. Πολλοί δεν ήξεραν ότι φύγαν από εκεί. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε εδώ ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς που γεννήθηκαν στη Μικρά Ασία. Έτσι. Και αυτοί δεν ξέρουν τίποτα από τη Μικρά Ασία. Ούτε ξέρουν ότι κρατούν την καταγωγή τους από τη Μικρά Ασία. Ποιος θα τους πει ότι έλκουν την καταγωγή από τη Μικρά Ασία? Οι γονείς τους. Μόνο αυτοί θα τους το πούν. Αυτοί θα το πούν μάρτυρες της καταγωγής των, της ιστορίας των. Έτσι και εδώ λοιπόν. Πώς μπορούσε να ξέρει ο λαός ότι κατάγονται, ότι έφυγαν από την Αίγυπτο? Ότι πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα? Ότι έγιναν θαυμαστά? Έπρεπε να υπάρχουν δύο μάρτυρες. Και αυτοί είναι ο Ιησούς του Ναζί και ο Χάλεπ, που δεν αμάρτησαν αυτοί. Είναι μια ωραία ιστορία, γιατί δεν αμάρτησαν αυτοί. Έτσι, βλέπουμε ότι ο λαός που θα μπει μέσα πρέπει να ξέρει τι υποσχέσεις είχε λάβει από τους προγόνους. Από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Μωυσέα. Και τώρα, μες στο βιβλίο αυτό θα καταγραφούν όλες οι πραγματοποιήσεις των υποσχέσεων του Θεού. Ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος, ότι εκείνο που υπόσχεται τα δίνει. Αδιάφορον εάν πέθαναν οι προγονείς των. Πέθαναν ο Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Είχαν περάσει 400 χρόνια από τότε που είχαν μπει στην Αίγυπτο μέσα και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή βρισκόμεθα κάπου 600 χρόνια από τότε που ο Αβραάμ ξεκίνησε από τη Μεσοποταμία να έρθει στην γη Χαναάν. Άλλο ότι πέθανε και ο Μωυσής. Ο Θεός δεν στηρίζεται πάνω στον Μωυσέ. Ο Θεός όμως ζει. Και θα αποδεικνύεται ότι εκείνα τα οποία υποσχέται θα τα δώσει. Ο Θεός είναι αξιόπιστος. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού είναι πιστός, δηλαδή αξιόπιστος και πάσης αποδοχής άξιος. Δηλαδή άξιος να τον αποδεχτείς τελείως. Να μην πεις άραγε τούτο ή εκείνο. Ο Θεός είπε. Αυτό το σκοπό λοιπόν έχουν τώρα τα ιστορικά βιβλία. Να αποδείξουν ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του βιβλίου. Και πέστε μου σας παρακαλώ. Όταν δούμε μέσα στην ιστορία που θα αναλύουμε και που θα βγουν χίλια άλλα πράγματα ωραία και βοηθητικά για τη ζωή μας, όταν δούμε ότι ο Θεός εκείνα που υπόσχεται τα πραγματοποιεί, τότε εμείς τι θάρρος θα πάρουμε για τη ζωή μας? Διότι αν για τους Εβραίους υπόθηκε ότι θα κληρονομήσουν τη γη Χαναάν, για μας υπόθηκε ότι θα κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο αρχηγός που οδήγησε το λαό του Θεού εις τη γη της Επαγγελίας ελέγεται Ιησούς. Αυτό του Ναβί θα πει ο γιος του Ναβί. Ο γιος του Ναβί, αυτό Ιησούς του Ναβί θα πει ο Ιησούς που είναι ο γιος του Ναβί. Ναβί είναι όνομα. Ο Ναβίς του Ναβί. Δεν είναι το τυχαίο το ότι ο αρχηγός που οδήγησε το λαό του Θεού εις τη γη της Επαγγελίας ελέγεται ο Ιησούς. Διότι εκείνος που θα οδηγήσει τελικά το λαό του Θεού όχι πια στην επίγειο γη Επαγγελίας αλλά εις αυτήν τη βασιλεία του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Συνεπώς, ο Ιησούς του Ναβί αποτελεί τύπον του Ιησού Χριστού. Και έτσι έχοντας, προσέξτε αυτό το σημείο, την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού τότε εις τον Ιησού του Ναβί και μπήκαν οι Εβραίοι στη γη της Επαγγελίας, παρότι ήταν ανθρωπίνως αδύνατον, όπως θα δούμε στη συνέχεια της ιστορίας του βιβλίου, ανθρωπίνως αδύνατον να βλέπετε την Ιεριχώ οχυρωμένη πόλη. Πού να την κατακτήσουν οι απειροπόλεμοι Εβραίοι? Πού? Και όμως να βλέπετε την πόλη να πέφτει στα χάρτινος πύργος. Όπως με το σεισμό τώρα στη Θεσσαλονίκη πέφτανε τα σπίτια, σαν χάρτινος πύργος να πέφτει η πόλη και να παραδίδεται εις τους Εβραίους. Και όλα αυτά, διότι ο Θεός θα φανεί αξιόπιστος. Έτσι και εμείς θα πούμε, εάν τότε και τόσες φορές εφάνει ο Θεός αξιόπιστος,
Άρα για μια ακόμη φορά θα φανεί αξιόπιστος. Είναι τελευταία φορά. Και το τελευταίο γεγονός. Η Δευτέρα του παρουσία. Και συνεπώς περιμένουμε να μπούμε κι εμείς εις αυτήν την γη της Επαγγελίας, την ουράνιο πλέον. Την Άνω Ιερουσαλήμ. Στην οποία θα μας εισαγάγει όχι ο Ιησούς του Ναβί, αλλά θα μας εισαγάγει ο Ιησούς Χριστός. Αυτά, αγαπητοί μου, μια κάποια μικρή εισαγωγή. Σας είπα και το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Και τώρα, με τη βοήθεια του Θεού, εισερχόμεθα εις τον κείμενο. Αρχίζει έτσι. Και εγένετο, μετά την τελευταία Μωυσή, είπε Κύριος το Ιησή, Υιό Ναβί, το Υπουργό Μωυσή, λέγοντας. Αρχίζει το βιβλίο με ένα και. Αρχίζει με ένα και. Και μια εντύπωση. Καταρχάς μια πρόταση δεν αρχίζει με ένα και. Αλλά και αν υποτιθεί ότι θα ήρθιζε μια κυρία πρόταση με ένα και, θα πρέπει να έχουμε κάποια συνέχεια από κάτι προηγούμενο. Ένα ολόκληρο βιβλίο να αρχίζει με ένα και, κάτι σημαίνει. Ναι, σημαίνει τούτο. Ότι είναι μία συνέχεια. Είναι μία συνέχεια των πέντε άλλων βιβλίων. Που σημαίνει και έγινε ώστε όταν πέθανε ο Μωυσής να πει ο Θεός εις τον Ιησούν το γιο του Ναβί. Οπότε βλέπουμε εις το βιβλίο αριθμή που είναι το τελευταίο του Πεντατέχου και αναφέρεται το θάνατο του Μωυσή, να γίνεται και εδώ μία του θανάτου του Μωυσή και έτσι το βιβλίο αυτό συνδέεται με τα προηγούμενα. Ώστε λοιπόν ο Θεός ομιλεί εις τον Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί γίνεται αρχηγός εις τη θέση του Μωυσέως. Η θέση του Μωυσέως, αγαπητοί μου, είναι μοναδική εις τον κόσμο. Αρχηγοί λαών υπήρξαν πολλοί. Προσέξτε με, και μεγαλυτέρων λαών και σκληροτέρων λαών και σκληρότερη αρχηγή και εξυπνότερη αρχηγή και φοβερότερη αρχηγή που σκόρπισαν των τρόπων και των φόβων εις τον κόσμο όπου πέρασαν και κατέκτησαν τον κόσμο, αλλά ο Μωυσής θα παραμένει ο μοναδικός αρχηγός. Όχι διότι έχει ικανότητα να κυβερνήσει ένα λαό. Δεν είναι εκεί όλη του η αξία. Σας είπα, υπήρξαν κι άλλοι, αν το θέλετε, ίσως ικανότεροι του Μωυσέως. Και κατακτητές υπήρξαν. Πάρε τον Μέγαν Αλέξανδρο. Πάρτε Ασιάτας αρχηγούς. Και το καθεξής, που ήταν, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη, έσφαξαν, έκαναν, ρήμασαν, τόσοι και τόσοι πέρασαν αρχηγοί και μεγάλα πρόσωπα. Το μεγαλείο του Μωυσέως βρίσκεται στο ότι ήταν ο θεράπων του Θεού. Είναι εκείνος ο οποίος ενεργούσε κατ' εντολή του Θεού. Όταν ο λαός επαναστατούσε, είχε να κάνει όχι με τον Μωυσή, αλλά με τον Θεό. Επενέβαινε ο Θεός να κυβερνήσει. Ο Μωυσής ήταν ο θεράπων. Η μεγάλη του αξία λοιπόν βρίσκεται σε τούτο. Το ότι είχε δώσει τον εαυτό του στο να είναι ο θεράπων του Θεού. Διότι όπως ξέρετε, ένας που θα θέλει να κυβερνήσει, πάρτε το πράγμα ανθρώπινα. Όταν ένας άνθρωπος είναι υπαρχηγός, κάτω από έναν αρχηγό δηλαδή, πόσο θα επιθυμούσε κάποτε να γίνει αυτός ο αρχηγός. Και θα φρόντιζε με κάθε τρόπο να φύγει από τη μέση ο αρχηγός για να γίνει αυτός ο αρχηγός, να το ξεστεί. Ποτέ ο Μωυσής δεν σφετερίστηκε την θέση που είχε, του θεράποντος, του δούλου. Και πάντα έλεγε, αυτά λέγει ο Θεός. Δεν είπε, αυτά σας λέγω εγώ ή αυτό θέλω εγώ να γίνει. Η μεγάλη λοιπόν αξία βρίσκεται στο ότι στάθηκε πιστόν όργανον του Θεού. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει, αγαπητοί μου, με τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι δεν έχουν τίποτα δικό τους να πούν. Προσέξτε με, τίποτα δικό τους δεν έχουν να πούν. Η μεγάλη τους αξία που βρίσκεται. Στον κόπο τους του ότι οργώνουν τον κόσμο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Όχι, κι άλλοι έχουν κοπιάσει. Σε πολλά άλλα έχουν κοπιάσει. Πάρτε τους εξερευνητάς της γης. Πάρτε τον Μαγελάνο. Πάρτε τον Μαρκοπόλο. Πάρετε ξέρω εγώ ποιους. Όλοι αυτοί διέσχισαν υπήρους ολοκλήρους διέσχισαν χάρη εξερευνήσεως, χάρη επιστήμης, χάρη γεωγραφίας, αλλά
η αξία τους που βρίσκεται. Την υπομονή τους, την επιμονή τους, την δραστηριότητά τους, στο χαλίγιο του χαρακτήρους τους να περάσουν οι πλήρους ολοκλήρους και να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους. Τότε έχουμε και σπουδαιότερους, αν θέλετε, που βάδισαν με τα πόδια αποστάσεις τεράστιες, σπουδαιότερους από τους Αποστόλους. Τότε πού? Στο ότι μαρτύρησαν? Και πόσοι από αυτούς έγιναν βορρά των ανθρωποφάγων, των θηρίων κλπ. Κλπ. Τότε πού είναι η αξία των Αποστόλων? Ξέρετε πού είναι? Στο ότι πουθενά δεν πρόβαλαν τον εαυτό τους. Ό,τι είπαν, το είπαν ότι αυτό το λέγει ο Θεός. Εκεί είναι η μεγάλη αξία του Αποστόλου. Το κρατάτε σας παρακαλώ αυτό? Όπως και η μεγάλη αξία ενός ιερέως, ενός ανθρώπου που κηρύττει το λόγο του Θεού. Εκεί είναι να πει αυτό που λέγει ο Θεός. Όχι αυτό που λέγει εκείνος, ο ίδιος. Αυτό που λέγει ο Θεός. Και να μείνει μέχρι τέλους να λέγει αυτό που λέγει ο Θεός. Αυτή είναι η πιστότητα. Είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Έτσι θα ακούσετε να λένε ο Μωυσής είναι μεγάλος. Γιατί τον παίρνουν ότι εκείνος επενόησε τις 10 εντολές. Γιατί σκέφτονται άπιστα, δεν δέχονται τον Θεό. Ο Μωυσής, αγαπητοί μου, δεν επενόησε τίποτα. Βεβαίως μόρφωση είχε. Βεβαίως ευφυΐα είχε. Αλλά είναι πράγματα τα οποία συναντάμε και σε άλλους ανθρώπους. Η αξία του, σας είπα, είναι στο ότι στάθηκε ο θεράπων του Θεού. Και λέει τώρα ο Θεός, λέει στον Ιησού του Ναβί, Μωυσής, ο θεράπων μου, τετελεύτηκε. Ο Μωυσής, ο θεράπων μου, δηλαδή ο δούλος μου, έχει πεθάνει. Μην δε, μηνούν, αναστάς, διάβηθη τον Ιορδάνην, σύ και πας ο λαός, ούτως εις τη γην, ειν εγώ δίδομη αυτής. Λοιπόν, σήκω, λέγει στον Ιησού του Ναβί, σήκω τώρα επάνω. Ξεκίνα, πάρε το λαό, θα τον περάσεις από τον Ιορδάνη ποταμό και θα κατακτήσεις την γη Χαναάν, εκείνη την οποία σας υποσχέθηκα και την οποία θα σας δώσω. Κοιτάξτε τι λέει ο Θεός. Ο Μωυσής τετελέστηκε. Πέθανε. Καλά, πέθανε ο Μωυσής. Πέθανε και η ιστορία ενός λαού. Όχι, προφανώς. Τότε αγαπητοί, ακούστε να το ξέρουμε μια για πάντα. Όταν πεθαίνει κάποιος αρχηγός, κάποιος άνθρωπος σπουδαίος, ένας μεγάλος επιστήμον, πέθανε ο οικογενειάρχης, ο πατέρας οικογενείας, ξέρετε τι λέμε, τώρα τι θα γίνουμε. Πέθανε ο αρχηγός μιας πολιτείας, ενός κράτους, τώρα τι θα γίνουμε. Θα απαντούσαμε, πέθανε ο Θεός. Ο Θεός δεν πέθανε. Ένα ωραίο ανέκδοτο που σας το έχω πει και άλλη φορά, είναι ότι κάποτε πέθανε ο άνδρας μιας γυναικός που είχε ένα γόρι, ήταν απαρηγόρητη αυτή η γυναίκα, απαρηγόρητη. Τι θα γίνουμε και τι θα γίνουμε που πέθανε ο μπαμπάς? Και λέει ο μικρός, ο πεντάχρονος μικρός, λέει στη μαμά, καλέ μαμά, πέθανε και ο Θεός. Δεν πέθανε ο Θεός. Πέθανε ο μπαμπάς, αλλά δεν πέθανε ο Θεός. Ο Θεός ζει. Έτσι λοιπόν και εδώ, πέθανε ο Μωυσής. Ο μεγάλος Μωυσής που τον πέθησαν και έκλαψαν οι Εβραίοι. Και θα είπαν ίσως τώρα τι θα γίνουμε. Τι θα γίνουμε? Μήπως δείχνει ο Μωυσής, ο Θεός δείχνει. Και έτσι βλέπουμε ότι εφόσον ζει Κύριος ο Θεός, τι έχουμε να φοβηθούμε αν οι άνθρωποι πεθαίνουν, όσο σπουδαίοι και να είναι. Ακούστε με τι σας λέγω, όσο σπουδαίοι και να είναι. Απλούστατα. Ο Θεός αντικαθιστά, δίδει καινούριους ανθρώπους. Αρκεί να θέλει εκείνος να συνεχίσει ένα έργο. Και άμα θέλει ο Θεός να συνεχίσει ένα έργο, τότε το συνεχίζει και δίνει καινούριους ανθρώπους. Πάντως, ο δεύτερος στίχος, εκεί που λέει την οποία εγώ είναι εγώ δίδομη αυτής που θα τους δώσω, που δίδω εγώ εις αυτούς, στους Εβραίους, βλέπουμε ήδη από τους πρώτους στίχους, από τον δεύτερο στίχο, βλέπουμε από το προήμιο ακόμη, πήγε στον σκοπό του βιβλίου. Αυτό που σας είπα, να καταδειχθεί ότι ο Θεός είναι πιστός εις τις υποσχέσεις του. Κάθε τόπος, πας ο τόπος εφόν αν επιδείτε το ίχνη των ποδών αημών, ημίν δώσω αυτόν, ον τρόπον ήδη κατομονησεί. Όπου πατήσει το πόδι σας, εκείνο τον τόπο θα τον δώσω. Όπως το έχω πει στον Μωυσή.
Όπου λοιπόν πατήσετε, όπου καταστήσετε θα γίνει δική σας γη. Δική σας πατρίδα. Και τώρα ο Θεός λέει τα όρια αυτού του κράτους, του καινούριου που θα δημιουργείτο και που θα λέγεται Ισραήλ. Την έρημον και τον αντιλίμανον έως του ποταμού του μεγάλου ποταμού Εφράτου και έως της θαλάσσης της Εσχάτης αφιλίου δυσμών έστε τα όρια ημών. Δίνει τα όρια της εβραϊκής κυριαρχίας που θα κατοικούσαν οι 12 φυλές. Έρημος είναι η έρημος Κάδης. Το δεις με ήττα. Η έρημος Κάδης. Δεν είναι γενική, ελικού, είναι ονομαστική. Είναι η έρημος η Κάδης. Η Κάδης. Η έρημος Κάδης. Ή το προς νότον. Συνεπώς, πού βρίσκεται αυτή. Βρίσκεται στα όρια, στα σύνορα, μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου. Αν το θέλετε, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Είναι ακριβώς σε αυτό το τόπο που έχουν πάρει τώρα οι Εβραίοι από τους Αιγυπτίους. Με εκείνο τον πόλεμο των 6 ημερών. Αυτή είναι η έρημος Κάδης. Λέει λοιπόν ο Θεός. Τα όρια σας θα είναι από την έρημο Κάδης έως τον Αντιλίβανο. Ο Αντιλίβανος είναι προς βοράν. Η έρημος είναι προς νότον. Τώρα προς βοράν. Και είναι στη Συρία. Και ανατολικά λέγει από του Εφράτου ποταμού του μεγάλου, δεν είναι ακριβώς ανατολικά, είναι βόρειο-ανατολικά. Από τον Εφράτη ποταμό έως δυσμάς που είναι η Εσχάτη θάλασσα. Για τους Εβραίους η Εσχάτη θάλασσα είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Για τους Έλληνες τι ήταν η Εσχάτη θάλασσα, ξέρετε. Η Εσχάτη θάλασσα για τους Έλληνες τι είναι. Εσχάτη θα πει η τελευταία. Από εκεί και πέρα ποιο δεν υπήρχε ο κόσμος. Ακριβώς. Ο Ατλαντικός ωκεανός. Ο Ατλαντικός ωκεανός. Για τους Εβραίους όμως είναι η Εσχάτη θάλασσα ή η Μεγάλη θάλασσα ή η Μεσόγειος θάλασσα. Βλέπετε, είναι συμβατικοί όροι αυτοί που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις γνώσεις της κάθε εποχής. Τίποτε άλλο. Ποια είναι λοιπόν τα όρια του Ισραήλ. Από τον Αντιλίβανο, όρος είναι, στη Συρία. Λίβανος και Αντιλίβανος. Από τον Αντιλίβανο έως την έρημο Κάδης που είναι στα σύνορα της Αιγύπτου. Από τον ποταμό Εφράτη έως τη Μεσόγειο θάλασσα. Εδώ θα μείνουμε λιγάκι. Ο Θεός ορίζει τα όρια. Αυτά τα όρια πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Και μήπως δυνάμει αυτών των ορίων, ας πούμε, για να πούμε σε σύγχρονες τοποθετήσεις, οι σημερινοί Εβραίοι ζητάνε να επεκτείνουν το κράτος τους. Διότι στην πραγματικότητα αυτό ζητάνε οι Εβραίοι. Όταν θέλουν, το πώς ξεκίνησε το σύγχρονο εβραϊκό κράτος 1948, είναι μια ιστορία λίγο περίεργη. Αγόραζαν χωράφια, ας το πούμε λιγάκι με δύο λόγια, κτήματα, χωράφια, γέες, διεκτάσεις. Από πού τους αγόραζαν? Από τους Παλαιστινίους, από τους Άραβες που ήταν ντόπιοι και κατοικούσαν εκεί. Και που την είχαν πάθει μέσα στην Γήχανα, στην Παλαιστίνη. Σιγά σιγά, αφού αγοράζουν χωράφια οι ξένοι, οι Εβραίοι, μια κάποια μέρα κηρύσουν ανεξάρτητων κράτων. Έγινε, όχι Ιερουσαλήμ, έγινε το λιμάνι, η Χάιφα. Και μετά, τη δεύτερη μέρα, 14 Μαΐου, έγινε η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Εβραϊκού κράτους και την επομένη άρχισε πόλεμο. Με ποιους, με τους ντόπιους, τους οποίους έδιωξαν. Φύγετε λέει από εδώ πέρα. Πού θα πάμε. Λέει, αγοράσαμε τώρα εμείς τη γη, δεν είναι δική μας. Και έγινε πόλεμο λοιπόν και τους διώχνανε. Αυτοί βρέθηκαν εξαπίνης, δεν είχαν όπλα κτλ. Οπλισμένοι Εβραίοι είχαν σχέδιο σε όλη αυτή την ιστορία και τους έδιωξαν. Φεύγοντας αυτοί, θα έχασαν την πατρίδα τους. Πήγανε πρόσφυγες στη Συρία, που είναι
θέλουμε κι εμείς πατρίδα, που δεν κατασταθώνε. Και άρχισε μετά αυτός ο εμφύλιος πόλεμος μέσα στη Συρία, με την παρουσία των Παλαιστινίων. Οι Εβραίοι δε, εκεί τώρα, δεν σας δούμε να περάσετε. Και γίνεται αυτός ο πόλεμος τώρα, συνέχεια, και γίνεται και εμφύλιος μέσα στη Συρία, αλλά και με τον Ισραήλ γίνεται πόλεμος. Το ίδιο πράγμα θα γίνεται και τότε. Μήπως λέμε, ήθελαν σήμερα οι Εβραίοι να ζητήσουν αυτά τα παλιά τους όρια που είχε πει ο Θεός. Προσέξτε παρακαλώ, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Μήπως και από την Αίγυπτο που πήραν εκείνη την έρημο και τώρα λένε, θέλετε να τα φτιάξουμε με την Αίγυπτο, λέει η Αίγυπτος. Θα μου δώσεις πίσω αυτά που μου πήρες, όχι δεν θα δίνω. Τι πήρε, αυτή την έρημο κάτι. Εκεί την έρημο του Σινά και τα λοιπά, τα γνωστά. Όχι δεν θα δίνω. Μήπως λοιπόν αυτοί ονειρεύονται μια τέτοια αυτοκρατορία. Λοιπόν, προσέξτε, ανοίξτε καλά τα αυτιά σας να το ακούσετε αυτό. Οι Εβραίοι ποτέ δεν έφτασαν τα όρια που είπε εδώ ο Θεός. Ποτέ. Τα ήγγισαν μόνο μια φορά στην ιστορία τους. Δεν τα έφτασαν, τα ήγγισαν, δεν τα έφτασαν. Είναι στην εποχή του Δαβίδ και του Σολομώντος. Βρισκόμεθα μεταξύ του 1100 και του 1000 π.Χ. Δεν τα έφτασαν. Γιατί δεν τα έφτασαν? Ουδέποτε τα έφτασαν. Και τότε μόνο για λίγα χρόνια, ας πούμε για λιγότερα από 100 χρόνια. Προσέξτε με, λιγότερο από 100 χρόνια. Σημειώσατε ότι η βασιλεία του Σολομώνος ήταν μια βασιλεία 40 χρόνια και του Δαβίδ ήταν καμιά 30 περίπου τόσο. Λιγότερο από 100 χρόνια, δηλαδή ίσως 70 χρόνια κράτησε αυτή η ιστορία, διότι μόλις πέθανε ο Σολομών, το βασίλειο, όχι τα όρια χάσανε, το ίδιο το βασίλειό τους, η γη Χανάρ χωρίστηκε σε δύο βασίλειες. Το ίδιο το βασίλειό τους χωρίστηκε σε δύο κομμάτια. Γιατί αυτό δεν έγινε ποτέ? Μήπως εδώ ο Θεός φάνηκε ασυνεπής? Ακούσατε το, αγαπητοί μου, που έχει πολύ σχέση και με τη δική μας την πατρίδα. Και με κάθε πατρίδα εις τον κόσμο αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος, όταν ομίλησε τον Άριο Πάγο, είπε στους Αθηναίους, ο Θεός είναι εκείνος που όρισε τα σωροθεσία της κατοικίας των λαών. Δηλαδή, ο Θεός είναι εκείνος που έβαλε τα όρια, τα σύνορα σε κάθε κράτος. Τα σύνορα σε κάθε κράτος. Εάν λοιπόν τώρα εδώ ο Θεός το λέγεται ο Ισραηλίτας και είναι εκείνος που βάζει τα όρια σε κάθε κράτος, θα ήταν αδυναμία του Θεού να πραγματοποιηθεί αυτό, που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ εις τους Εβραίους. Σημαίνει ότι εάν θα ήκουαν τις εντολές του Θεού, θα έφταναν εκεί. Εάν δεν τις ήκουαν, δεν θα έφταναν ποτέ. Συνεπώς, προσέξτε με, εάν οι Εβραίοι σήμερα δεν είναι κάτω από το θέλημα του Θεού, και το θέλημα του Θεού είναι αυτό που είπε ο Χριστός, δεν είναι κάτω από το θέλημα του Θεού, ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπό του από τότε. Ναός δεν υπάρχει πλέον. Θυσίες δεν γίνονται πλέον. Ιερατείο δεν υπάρχει πλέον. Και συνεπώς δεν δύναται να τους είδει πλέον ο Θεός. Ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπό του. Εσύ το καταπέτασμα του νόου σε δύο. Ο Θεός έφυγε από τον ναό. Και ο ναός γκρέμισε. Τελείωσε. Όταν λέμε έφυγε, όχι ότι ο Θεός κατοικεί μέσα σε ναούς, αλλά σημαίνει ότι για το σκοπό που χτίστηκε ο ναός, να υπάρχει η προσευχή των Εβραίων ευπρόσδεκτη από τον Θεό. Δεν υπάρχει αυτό πια. Τότε, αυτό που θέλουν σήμερα να κάνουν είναι έξω από το θέλημα του Θεού, το αγαθόν. Είναι παραχώρηση του Θεού. Σας το έχω πει κι άλλο ότι είναι δύο οι θελήσεις του Θεού. Είναι η αγαθή θέληση και η παραχώρηση του Θεού. Ως θέλημα ευδοκίας το ένα και το άλλο είναι θέλημα παραχωρήσεως. Εδώ ο Θεός παραχωρεί απλώς. Παραχωρεί απλώς να γίνει αυτό. Διότι κινούνται οι Εβραίοι αυτή τη στιγμή ως μία αντίθεως δύναμη. Γι' αυτό έχουν μετατραπεί ο φόβος και ο τρόμος της γης αυτή τη στιγμή. Και θα γίνουν ακόμη περισσότερο ο φόβος και ο τρόμος της γης σε φρικτών βαθμών,
διότι αυτοί οι Εβραίοι θα είναι οι φορείς του Αντιχρίστου. Σας το έχω πει πέρυσι που κάναμε το βιβλίο του Δανίλη, θα θυμίστε. Οι φορείς του Αντιχρίστου θα είναι οι Εβραίοι. Αλλά δεν μπόρεσαν να αυξήσουν τα οριά τους ως κράτος του Θεού, γιατί ποτέ δεν εφήρμασαν το όνομα του Θεού. Αυτά τα λίγα πάνω σε αυτό το χωρίο που είδαμε πως ο Θεός δίδει τα όρια. Και λέγει στη συνέχεια. Ού καν δυστίθεται άνθρωπος κατ' ενώπιον ημών πάσα τα ημέρα της ζωής σου. Όσο ζεις, σύ ο Ιησούς ο Ναβής, δεν θα μπορέσει κανένας να εναντιωθεί και να σας νικήσει. Έζησε να σημείο νικήθηκαν οι Εβραίοι. Θα το δούμε αυτό. Παρακάτω θα πάει κατά θέμα πάνω. Γιατί? Γιατί παρέψε την εντολή του Θεού. Αγνοούντος του Ιησού του Ναβί. Και παραπονείται ο Ιησούς του Ναβί. Κύριε, εσύ μου είπες σκέψη ότι δεν θα μας συγκαταλήξει. Πώς νικηθήκαμε? Του λέει να σου πω γιατί. Διότι έγινε αυτή η αμαρτία. Έγινε μια κλοπή. Θα τα πούμε όταν θα φτάσουμε εκεί. Με τον Άχαρ, τον κλέπτη. Και θα είναι πάντοτε μαζί σου και ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω, ούτε θα σε υπερίζω, ουδέ υπερόψω μέσια. Δηλαδή δεν θα σε περιφωνήσω, δεν θα σε υπερίζω, δεν σκόσω κεφάλι να την αρνήσω και κοιτάξω καθόλου. Αντιθέτως, θα σε προσέχω. Ίσχυε και ανδρίζω. Σίγα από διελίστε λαού τούτο τι είναι γίνει. Είναι όμως αντί στα πράσινη ημών δούνε αυτοί. Ίσχυε και ανδρίζει. Τι ωραίο αυτό. Να ισχύεις και να ανδρίζεσαι. Γιατί εσύ θα μοιράσεις το λαό, στο λαό τη γη που την έχω υποσχεθεί με φόρκου εις τους πατέρας σου. Τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Εσύ να τη μοιράσεις. Και πράγματι το βιβλίο του Ιησού του Ναβί διαιρείται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η κατάκτηση της γης Χανάν. Το δεύτερο είναι το μοίρασμα της γης Χανάν. Και το τρίτο, τα δύο τελευταία κεφάλαια, είναι υποθήκες, συμβουλές του Ιησού του Ναβί προς το λαό, ανανέωση της Διαθήκης και θάνατος του Ιησού του Ναβί. Αλλά ας μείνουμε και να τελειώσουμε με αυτό που λέγει εδώ ότι ίσχυε και ανδρίζουν. Αυτό το ίσχυε και ανδρίζω, αγαπητοί μου, το ανδρίζω, ανδρίζομαι, οπωσδήποτε παράγεται από το ανήρ, άνδρας. Και επειδή ο άνδρας έχει θάρρος έναντι της γυναικός, γι' αυτό παράγεται και το ρήμα ανδρίζω, ανδρίζομαι, που σημαίνει να έχεις θάρρος, δεν είσαι ευηλός. Διότι η πίστης δεν είναι κάτι που βλέπεις και κάνεις, αλλά δεν βλέπεις και κάνεις. Και συνεπώς, αν δεις μπροστά σου για μια στιγμή τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά, μπορεί να δηλιάσεις και να πεις και τώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, ανδρίζουν. Να έχεις δύναμη, να έχεις ανδρισμό, να έχεις θάρρος. Διότι αν έχεις το θάρρος, θα περισσώζεις την πίστη. Και περισσώζοντας την πίστη, τότε θα ισχύεις, θα δυναμούσαι. Και τότε θα υπερνικάς. Δεν ξέρω αν έχει υπόψη σας ότι μία από τις τέσσερις αρετές, μία από τις τέσσερις αρετές που οι αρχαίοι ανέφεραν, ήταν η ανδρεία. Η δεύτερη ήταν η σοφροσύνη. Λοιπόν, προσέξτε, η ανδρεία. Η ανδρεία είναι πολύ μεγάλη αρετή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αρετή. Από την ανδρεία ξεκινούν πολλές άλλες αρετές. Επειδή πάρα πολλοί χριστιανοί δεν έχουν την ανδρεία, γι' αυτό το λόγο φτάνουν στο σημείο να προδίδουν την πίστη τους και να προδίδουν και την πνευματική των ζωή. Μόλις του κοροϊδεύσει κάποιος και τους πει, μα αυτά που κάνεις καημένη ή που πιστεύεις στο Ευαγγέλιο, αυτά είναι αναχρονισμένα πράγματα. Ή αυτά που έχεις σαν παιδαγωγική και παιδαγωγική στα παιδιά σου, αυτά είναι αναχρονισμένα πράγματα. Και αυτός που τα ακούει τρομοκρατείται, φοβείται, δηλιάζει και λέγει, μήπως, ή τι θα πούν για μένα. Δεν έχει το θάρρος να πει, ας πούν ό,τι θέλουν. Ας πούν ό,τι θέλουν. Μα ό,τι θέλουν. Τίποτα.
τρομάζει μπροστά στην κοινή γνώμη. Και τρομάζοντας μπροστά στην κοινή γνώμη πέφτει και τα κάνει όλα. Τι λείπει, ποια ρε τι λείπει, η Ανδρία. Όταν ο Άγιος Πολύκαρπος εισήρχε το ιστοστάδιο της Μύρνης για να μαρτυρήσει, που τον είχαν συλλάβει, ήταν γέρον, ίσως παραπάνω από 100 χρονών. Τότε ο έπαρχος της Μύρνης του είπε να ζητεί τον Χριστόν. Και ο κύριος λέγει, ποτέ. Εγώ υπηρετώ 80 τόσα χρόνια των κυριών μου και εις τίποτε δεν με ειδίκησε. Τώρα θα τον αρνηθώ. Ποτέ. Ό,τι θέλεις κάνε. Όπως θέλεις μεταχειρίσουμε. Εγώ τον κύριόν μου Ιησού Χριστόν δεν τον αρνούμε. Και τότε όταν δίνεται η εντολή να ρηχθεί στη φωτιά, και η φωτιά έκανε καμάρα και δεν τον έκαψε και τελικά αποκεφαλίστη, τότε ακούστηκε μία φωνή από τον ουρανό, της οποίας η έντασης ήταν σαν βροντί, και που την άκουσαν τη φωνή αυτή όλοι μέσα στο στάδιο. Την κατενόησαν μόνο οι χριστιανοί. Ήταν σαν και εκείνη τη φωνή του ουρανίου πατρός που έγινε, λέγει, σαν βροντί, που την άκουσε ο κόσμος, αλλά δεν κατάλαβαν περί τίνος επρόκειτο. Και η φωνή αυτή έλεγε, Πολύκαρπε, ίσχυε και ανδρίζουν. Είναι η ιδία φωνή του Θεού που τη λέγει εδώ εις τον Ιησού του Ναβί. Και τη λέγει στον κάθε πιστό που είναι διατεθειμένος πραγματικά να διατηρήσει την αρετή της Ανδρίας. Και θα του πει λίγο παρακάτω, είναι στο αυτό χωρίον, στο χωρίον 6 και 7, το οποίο θα επαναλάβει, θα επαναληφθεί τρεις φορές αυτό το ίσχυε και ανδρίζει. Τρεις φορές. Και άλλη μια φορά, στο αυτό κεφάλαιο, θα του το πει ο λαός. Μάλιστα, 2,5 φυλάς θα του το πούν περισσότερο. Θα του δούμε όταν θα φτάσουν εκεί. Του ίσχυε και ανδρίζω. Τόσο σπουδαίο, τόσο αναγκαίο. Θα δούμε από πού αντλείται αυτό το ίσχυε και ανδρίζω. Αντλείται, αγαπητοί μου, από το όνομα του Θεού και από κάτι πολύ σπουδαίο που θα πει ο Θεός, το οποίο δεν θα αναλύσουμε σήμερα. Του λέγει, πρόσεξε, θα μελετάς τον νόμο μου, δεν θα αποκλίνεις αριστερά και δεξιά. Τι είναι αυτό το αριστερά και το δεξιά? Και έτσι θα αποκτήσεις σύνεση. Ώστε λοιπόν από εκεί γίνεται η σύνεση. Σας λέω περίληψη, δεν θα κάνω ανάλυση. Και έχοντας την σύνεση, νου, θα ευωδοθείς και θα ευωδώσεις. Ακούσατε, θα ευωδοθείς και θα ευωδώσεις. Και εσύ σαν πρόσωπο θα ευωδοθείς και την υπόθεση του λόγου θα ευωδώσεις. Αλλά αυτά όμως που είναι πάρα πολύ βαθιά και πολύ ουσιώδη, πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, θα τα πούμε την ερχομένη Τετάρτη, ώρα 7.